Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα, ανεποκριθέτε στην πρόσκληση για τη συνέντευξη που θέλω να παραχωρήσει ο κύριος Γεωργιάδης, ως εκπρόσωπο, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας, με την ευκαιρία της επίσκεψής του για τον εορτασμό των 40 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Το καλωσορίζουμε στη Φλόρινα, μαζί με τον Σάκη Ιωαννίδη, τον πρόεδρο της ΟΝΕΔ, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ μεγάλη μου τιμή που είμαι στη Φλόρινα. Ευχαριστώ πολύ την ΟΔΕ για την πρόσκληση. Και είναι μεγάλη μου τιμή, πρώτον, που είμαι στον τόπο καταγωγής του πατέρα μου. Δεύτερον, που είμαι μαζί με τον πρόεδρο της ΟΝΕΔ, που έχει οργώσει την Ελλάδα και δώσει τρομερό αγώνα όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο για την παράταξη για τη χώρα. Και βέβαια με τον καλό μου φίλο τον Στάθο Ξαρνίδη, όπου αυτά τα χρόνια στη Βουλή πιστεύω έχουμε αναπτύξει μια πολύ μεταξύ μας θερμή και ειλικρινή συνεργασία. Είναι γνωστό ότι το κόμμα μας στα πλαίσια των εορτασμών των 40 ετών έχει οργανώσει μια μακρά διαδικασία επαφής των στελεχών μας με τους βουλευτές σε όλη την επικράτεια, ακριβώς για να υπενθυμίσουμε και να αναδείξουμε και να τονίσουμε πρώτον την τεράστια προσφορά της Νέας Δημοκρατίας στην σύγχρονη φυσιογνωμία του τόπου μας και βεβαίως γιατί κάθε επέτειος πρέπει να έχει κάποια σχέση με το παρόν και το ιστορικό περίοδο που ζούμε, προσπαθούμε να αναδείξουμε τα διλήμματα της εποχής και να ενισχύσουμε την προσπάθεια της κυβερνήσης και του Πρωθυπουργού στον αγώνα που δίνουν για να μείνει η Ελλάδα όρθια, ίσως στη δυσκολότερη περίοδο της χώρας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρέπει να πω αυτό, πάρα πολύ ευτυχείς. Εγώ προσωπικά έχω πάει σε πολλές πόλεις ήδη. Είναι η πέμπτη πόλη που επισκέπτομαι στα πλαίσια αυτών των περιοδιών. Όπου πηγαίνουμε υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου και σε εποχές που ο κόσμος δείχνει ότι δεν εμπιστεύεται τα κόμματα, στη Νέα Δημοκρατία δείχνει πίστη, δείχνει αγάπη, δείχνει παλμό, δείχνει ενθουσιασμό. Και αυτό είναι απαραίτητο γιατί η ισχυρή Νέα Δημοκρατία σημαίνει ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ελλάδα. Πιστεύω λοιπόν ότι και στην ομιλία που θα έχουμε σε λίγη ώρα στο ξενοδοχείο Βέλτσι, θα έχουμε την ευκαιρία με τους συμπολίτες εδώ της περιοχής να ανταλλάξουμε απόψεις και να ενημερώσουμε για την καμπή που βρίσκεται όμω. Όπως ξέρετε, είμαστε σε μια πολύ ιδιαίτερα πολιτικά στιγμή. Ξεκινάει την άλλη εβδομάδα, την Τετάρτη, η ψηφοφορία στη Βουλή, η πρώτη για την εκλογή του νέου Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Και οφείλουμε να ενημερώσουμε όλους τους πολίτες για το τι ακριβώς μελιγένεστε. Λοιπόν, εγώ είμαι διάθεση για ερωτήσεις, αλλά ασφαλώς να πούν κάτι και. Όχι, αρχίστε, για μένα είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ στην ακριτική Φλόρινα, ακρίτας και εγώ από την άλλη πλευρά της Μακεδονίας στην Δράμα. Ευχαριστώ και τον Πρόεδρο και τον Βουλευτή και όλη την τοπική οργάνωση. Γνωρίζω ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος έχει γυρίσει πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας. Ταυτόχρονα και η ΟΝΕΔ συμμετέχει ως το πιο ενεργό κομμάτι σε αυτές τις εκδηλώσεις και ουσιαστικά δείχνουμε τη γέφυρα που υπάρχει μεταξύ της παλαιότερης γενιάς που έδωσε όλους αυτούς τους αγώνες για την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας στην πατρίδα μας, η γέφυρα μεταξύ της νέας γενιάς και της παλιάς. Μέρημνα δικιά μας είναι μέσα από τον εορτασμό που γίνεται σε κάθε νομό για τα 40 χρόνια της παράταξης να αναδείξουμε το ρόλο που είχε η ΟΝΕΔ όλα αυτά τα χρόνια στην εξέλιξη της οργάνωσής μας και ταυτόχρονα να αναδείξουμε το καινούργιο στίγμα που βγάζει η οργάνωση σε μια δύσκολη εποχή όπου οι νέοι αποστρέφονται τα πολιτικά κόμματα και γενικότερα την πολιτική, δείχνουν οι νέοι της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι εδώ, παλεύουν για το αύριο, χωρίς λαϊκισμούς, χωρίς φαινόμενα βίας και αυταρχισμού όπως βλέπουμε από άλλους νεολαίους που παρακινούνται από τα κόμματά τους. Εμείς θα συνεχίσουμε με διάλογο, με δημοκρατία, καταθέτοντας προτάσεις και πάντα πιστοί στις αξίες και στις αρχές της παράταξής μας και των ιδεών μας. Σας ευχαριστώ και πάλι. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην εκδήλωση, η οποία πιστεύω θα έχει παλμό όπως στις υπόλοιπες εκδηλώσεις όλη την ώρα. Σάφη. Θέλω σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα να καλωσορίσω τον αγαπητό μου φίλο και συντοπίτη. Το ξέρετε όλοι ότι η καταγωγή του είναι από την Φλόρινα. Κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έχει δώσει αγώνες αυτό το διάστημα για να αποδείξει το αυτονόητο. Ότι η Ελλάδα χρειάζεται πυκνή, σταθερότητα και βήματα σταθερά για να πάει μπροστά, για να σώσουμε την πατρίδα μας, τους συμπολίτες μας
σε μια περίοδο που μπορεί να ματώνουν οι Έλληνες, αλλά ο αγώνας μας είναι να μην πεθάνει η Ελλάδα. Θέλω να καλωσορίσω τον επίσης φίλο μου, τον Σάκη τον Ιωαννίδη, τον Μακεδόνα, πρόεδρο της ΟΜΕΔ, ο οποίος έχει κάνει και αυτό τον αγώνα το αυτό το διάστημα, όπως πολύ καλά ακούσατε, αυτή την περίοδο για να δείξει ότι διαχρονικά η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας και όλοι εμείς που προερχόμαστε από τη νεολαία έχουμε μέσα μας τον αγώνα, έχουμε μέσα μας αυτή τη σκέψη του αγώνα, ενώ μιας παράταξης η οποία σε όλη την πορεία έχει αποδείξει ότι βάζει την πατρίδα πάνω από το κόμμα, την πατρίδα πάνω από τα συμφέροντα. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε σε μια περίοδο που η Ελλάδα υποφέρει, η Ελλάδα είναι στην κρίσιμη καμπή και είναι στο χέρι μας να καταφέρουμε να βγάλουμε την Ελλάδα στην αντίπερα όχθη του κρεμού και όχι να πέσει μέσα. Εμείς θα κάνουμε τον αγώνα μας, οι αποφάσεις είναι όλων των βουλευτών καταρχήν, όλων των πολιτών εάν δεν καταφέρουμε να εκλέξουμε πρόεδρο, για να δούμε ποιοι τελικά πιστεύουν ότι αυτός ο αγώνας, ο οποίος πόνεσε τους Έλληνες, ο οποίος στήχησε στους Έλληνες, αλλά αυτός ο αγώνας έγινε για το καλό της πατρίδας και για να μπορέσει η πατρίδα να πατήσει σε στέρεες βάσεις, με σταθερά βήματα στην ανάπτυξη, εάν αυτός ο αγώνας στεφτεί με επιτυχία, εάν πιστέψει ο ελληνικός λαός σε παραμύθια και σε εύκολες λύσεις και εύκολες προτάσεις και οδηγήσει τη χώρα σε καταστάσεις οι οποίες θα είναι ανεξέλεγκτες. Για άλλη μια φορά, αφού σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ πέρα, θέλω να δηλώσω ότι σε αυτόν τον αγώνα